Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Γεωργίου Κλαμπ. Στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Σορτίκος. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει την περίπτωση του Μάρκους Μπεργκ και τη γραμμή κρούσης εν όψη του καλοκαιριού. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ξαναμπαίνει στη διεκδίκησή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν βγάζει με όσα όσα στη βιτρίνα τον αρχηγό του. 4 εκατομμύρια ευρώ φημολογείται το κόστος μετακίνησης. Η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε να παραιτηθεί από την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΚΑΣ για τη μείωση της ποινής της αφαίρεσης 3 βαθμών στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω επεισοδιών. Ο Όφη απολογήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μετά την απόφαση υποβιβασμού για το περσίνο παιχνίδι με τον Αιγινιακό που κρίθηκε χειραγωγημένο από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αδιέξοδο στο οποίο αναμενόμενα οδηγήθηκαν την Τετάρτη 27 Μαρτίου Βασιλιάδης και Super League υποχρέωσε τη Λίγκα να ζητήσει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει με μεγάλη αυτοπεποίθηση τον σημερινό αγώνα με τη Ρεάλ. Κάτι που φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκαναν οι πράσινοι στην καθιερωμένη Media Day. Όπως ανέφερε ο Ρικ Πιτίνο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπάμπερκ ΑΕΚ 71-67. Γλυκιά ήττα στη Γερμανία για τους 8 του Basketball Champions League. Την απόκτηση του Λουκάς Ερνάντες από την Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα η Μπάγερ Μονάχου, με τους Βαβαρούς να συμφωνούν με τους Μαδριλένους στα 80 εκατομμύρια ευρώ για τον Γάλλο Μπακ. Για τη Handball Premier επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας με 32-19 τον Φίλιππο Βέργιας. Στην ΕΣΑΚΕ επανεκλογή Γαλατσόπουλου με 9 ψήφους υπέρ και 6 λευκά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 14-6 επί της Μλάν Ντόστ στην Κροατία και κυνηγά πλέον τη δεύτερη θέση στο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ενώ η Ρώμα εμφανίζεται ως μαγαζί γωνία στο μεταγραφικό παζάρι με Γιουβέντους και Ρεάλ να ετοιμάζονται να παίξουν τα ρέστα τους για Μανολά, Τζιανόλο και Πελεγκρίνι.